Παίζω Minecraft, αλλά θάρρος ή αλήθεια. Σήμερα έχω δύο επιλογές. Από περίεργες ερωτήσεις έως και δύσκολες δοκιμασίες, πρέπει να επιλέξω σωστά για να κερδίσω. Να καταφέρω να σκοτώσω τον δράκο. Για να μάθεις, δεσμέχ το τέλος. Σήμερα έχουμε σκοπό τα 10 likes, οπότε σπάσε το κουμπί του like. Και για να μπεις και εσύ στο πακοχώρι, ετοιμάσου να κάνεις εγγραφή σε 3, 2, 1. Εκανές! Καλώς ήρθες στο πακοχώρι. Γεια! Yeah! Δες! Σήμερα παίζουμε θάρρος ή αλήθεια. Και όπως βλέπεις, έχουμε τις δύο επιλογές. Από αυτό το πόρταλ επιλέγουμε αλήθεια και από αυτό το πόρταλ επιλέγουμε θάρρος. Και όσο περισσότερα απαντάμε, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Ναι, όπως βλέπεις εδώ πέρα λέει εύκολο, οπότε αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Οπότε, αφού είναι εύκολο στάδιο, λέω να πάμε με αλήθεια. Ωραία, για πάμε να δούμε. Αλήθεια, ποιο είναι το πραγματικό σου ύψος? Εννοείς το Minecraft ή στην πραγματική ζωή? Γιατί αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και πολύ ψηλός. Ναι, σίγουρα δεν θα επέλεγα αυτή εδώ πέρα την πόρτα. Ωραία, για να δοκιμάσουμε αυτήν εδώ. Έγινε κάτι? Όχι, δεν έγινε τίποτα. Οκ, λογικά είναι αυτή εδώ. Τι? Θα μας βάλει να περάσουμε από εκεί πέρα. Οκ, δεν είμαι πολύ ψηλός, αλλά δεν είμαι και ένα μπλοκ. Νομίζω ότι το Minecraft απλά μας κοροϊδεύει. Δεν χωράω καν να μπω εκεί μέσα. Πάμε να πάρουμε λίγο ξύλο για να φτιάξουμε ένα trapdoor. Ωραία, φτιάχνουμε ένα crafting table. Το βάζουμε εδώ. Και ας φτιάξουμε ένα trapdoor. Και για να δοκιμάσουμε αυτή την πόρτα. Και για να μπούμε μέσα. Ω ναι, δούλεψε. Ναι, σύμφωνα με το Minecraft, το ύψος μου είναι ένα μπλοκ. Δεν έπρεπε να επιλέξω αλήθεια. Είναι ερωτήσεις παγίδας. Ναι, ίσως αυτό είναι από τα πιο δύσκολα βίντεο. Γιατί όχι μόνο μας ρωτάει περίεργες ερωτήσεις, αλλά πρέπει να περάσουμε και δύσκολες δοκιμασίες. Και από το εύκολο επίπεδο έχουμε έρθει σε φυσιολογικό επίπεδο, που σημαίνει ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Και μας ρωτάει, θάρρος ή αλήθεια? Ωραία, αυτή τη φορά λέω να πάμε με θάρρος. Για να δούμε τι έχει. Ω, θάρρος. Πήδηξε από ένα γκρεμό και επιβίωσε. Τι? Όχι, μας έβγαλε πάνω σε ένα βουνό. Και πρέπει να πηδήξουμε από εκεί κάτω. Κάτσε. Και από ό,τι φαίνεται στο πάνω μέρος έχουμε ένα timer. Όχι, πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Villagers, μήπως έχετε κάποιο water bucket? Δεν έχει κάποιο chest? Ω, έχει εδώ πέρα νερό. Οκ, πρέπει να φτιάξουμε ένα bucket για να το πάρουμε. Βάζουμε εδώ πέρα το crafting table. Φτιάχνουμε μια ξύλινη αξίνα. Και ας πάρουμε γρήγορα λίγη πέτρα. Όχι, και έχουμε το χρόνο εναντίον μας. Ωραία, δεν ξέρουμε αν προλαβαίνουμε να βρούμε iron. Αλλά έχει εδώ πέρα ένα iron golem που μπορούμε να σκοτώσουμε. Όχι, δύο iron golem. Ναι, σίγουρα αυτό θέλει να κάνουμε. Αντί να φτιάξουμε πέτρινη αξίνα, ας φτιάξουμε ένα πέτρινο σπαθί και πάμε να επιτεθούμε στον golem. Χα, πρέπει να πάρουμε το iron. Συγγνώμη, golem. Ναι! Όπα! Θύμωσε κι αυτό! Όχι, έρχεται! Συγγνώμη, δεν θέλαμε να σκοτώσουμε το φίλο σου! Τέλεια! Και γρήγορα, γιατί τελειώνει ο χρόνος! Φτιάχνουμε ένα water bucket, κάπως έτσι. Παίρνουμε από εδώ πέρα λίγο νερό. Ναι! Και πάμε να πηδήξουμε από το γκρεμό! Ελπίζω να τα καταφέρουμε! Όχι, είναι πολύ ψηλά! Ναι, ελπίζω το βίντεο να μην τελειώνει εδώ πέρα. Οκ, τελειώνει ο χρόνος, οπότε πρέπει να το κάνω. Φύγαμε! Και. Ναι! Τα καταφέραμε! Και μας έφερε πίσω! Και μας ρωτάει, θάρρος ή αλήθεια? Όχι, το επίπεδο ανέβηκε κι άλλο! Ωραία, καθώς τώρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, πάμε να μάθω ποια θα είναι η ερώτηση. Οπότε, λέω να πάμε να κάνουμε κι άλλη δοκιμασία. Για πάμε να δούμε τι είναι! Πήγαμε! Θάρρος. Νίκησε την Εζέκη. Ποια είναι αυτή? Όπα, και έχουμε χρόνο πάνω. Κάτσε! Ω, Παναγία μου! Ρε, τι κάνει αυτή? Αου! Ω, και άμα δεις, μας έχει δώσει πάρα πολλές καρδιές. Κάνε πίσω! Οκ, ευτυχώς έχουμε φτιάξει και ένα σπαθί για τα golems, το οποίο ίσως μας βοηθήσει να την κερδίσουμε. Ωραία, κάνει πάρα πολύ damage. Ναι, αν δεν είχαμε τόσες καρδιές, θα είχαμε ήδη πεθάνει αυτή τη στιγμή. Αου, όχι, κάνει πάρα πολύ damage. Και το κακό είναι ότι δεν έχουμε καθόλου φαγητό. Χα, ouch. Ναι, τα κατάφερα. Ωπα, ρε, τι είναι αυτό? Μας έδωσε ένα όπι σπαθί. Ναι. Τα καταφέραμε! Και δες, μας απομένει και λίγος χρόνος, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε mine. Και εδώ πέρα βλέπω κάποια diamonds. Ωραία, ας φτιάξουμε άλλο ένα crafting table. Το βάζουμε εδώ. Και ας φτιάξουμε μια iron αξίνα. Ναι, βρήκαμε και diamonds. Κάτσε, κι άλλα diamonds εκεί. Πρέπει να πάμε γρήγορα, πριν μας τελειώσει ο χρόνος. Ναι, όχι, κι άλλο από κάτω. Τα καταφέραμε! Για αυτή τη φορά ας πάρουμε το crafting table. Όπα! Και μας έφερε πίσω! Αλλά δυστυχώς χάσαμε τις καρδιές μας. Ωραία, και μας ρωτάει, θάρρος ή αλήθεια? Όχι, και άμα δεις, λέει, το επίπεδο έχει γίνει δύσκολο. Ωραία, από εδώ και πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά μόλις μας έδωσε ένα όπι σπαθί, το οποίο μας κάνει πολύ πιο δυνατούς. Οπότε λέω για άλλη μια φορά να επιλέξουμε θάρρος, καθώς πιστεύω ότι το έχουμε. Για πάμε να δούμε τι είναι. Και φύγαμε! Θάρρος. Νίκησε έναν αγώνα box. Όχι. Και λέει να επιλέξουμε το μαχητή μας. Από πού ήρθαν αυτοί? Εδώ πέρα έχει ένα τεράστιο ζόμπι, έναν απλό villager και έναν παίχτη ο οποίος λέει ότι είναι μυστικό. Ναι. Σίγουρα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε αυτό το τεράστιο ζόμπι, αλλά αυτός ο villager φαίνεται πανεύκολος. Οπότε λέω να επιλέξουμε τον μυστικό αντίπαλο. Πάμε να τον επιλέξουμε. Ωραία, λέει ότι επιλέξαμε τον αντίπαλό μας. Γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε για τη μάχη. Ναι, εδώ πέρα φαίνεται να έχει κάτι περιοχές. Για πάμε να δούμε τι είναι. Εδώ πέρα φαίνεται να είναι μια κουζίνα. Και ένας villager. Και μας λέει να φτιάξουμε ένα potion. Οκ. Λογικά πρέπει να φτιάξουμε ένα potion για strength. Για να δούμε αν έχει κάτι εδώ μέσα. Οκ, εδώ πέρα έχει λίγα netherwards, τα οποία θα μας φανούν χρήσιμα. Τίποτα άλλο.
και Blizzards. Τέλεια. Για να δούμε εδώ πέρα τα chest. Ω, πάρε εδώ πέρα, έχει πάρα πολύ steak. Οκ, έχουμε πάρα πολύ φαγητό. Ωραία, οπότε, άμα κάνουμε τα Blizzards Blaze Powder και εδώ πέρα βάλουμε Nether Wards, φτιάχνουμε Potions. Τέλεια. Και εδώ πέρα βάζουμε το Blaze Powder για να φτιαχτεί το Strength Potion. Ναι, και έτσι απλά έχουμε 3 Potions. Οκ, νομίζω τα καταφέραμε. Για να δούμε. Οκ, μας έδωσε Strength, αλλά δεν νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη δοκιμασία. Α, μάλλον πρέπει να δώσουμε το Potion σε αυτόν, ναι. Εδώ πέρα, πάρε το Potion. Ω, ναι! Τα καταφέραμε! Κάτσε, και λέει τι μας έδωσε για πάντα Strength. Ω, ναι, δες, είναι άπειρο! Κάτσε, γιατί είμαστε έτσι! Γίναμε τούμπανοι! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεφ! Οκ, πάμε να δούμε τι άλλο χρειαζόμαστε για την ετοιμασία. Οκ, λογικά εδώ πέρα έχει να κάνει με στόχο. Πάμε να δούμε! Ω, ναι, και λέει τι πρέπει να κάνουμε εξάσκηση στο να αποφεύγουμε πράγματα. Για 30 δευτερόλεπτα. Ω, και ξεκίνησε ο χρόνος! Κάτσε! Έχει σκελετούς εδώ πέρα! Αου! Ωρε, κάνουν πολύ damage! Οκ, πρέπει να τους αποφύγουμε! Οκ, δεν έχει μείνει πολύ χρόνος ακόμα! Οχ, όχι! Αου! Άλλη μία να μας πετύχει και νομίζω πεθάναμε! Ναι! Τα καταφέραμε! Και τώρα πέρα από strength, μας έχει δώσει και πάρα πολύ resistance! Ναι, θα γίνουμε πιο δυνατοί από ποτέ! Οκ, κάτσε να φάμε πριν πάμε στην επόμενη δοκιμασία! Οκ, για πάμε να δούμε τι είναι! Ωραία, και λέει ότι πρέπει να κάνουμε εξάσκηση ταχύτητας! Και λέει να νικήσουμε αυτό το λαγό σε έναν αγώνα! Ναι, δεν νομίζω ότι είμαι πιο γρήγορος από λαγό! Και γιατί είναι τόσο μεγάλος αυτός ο λαγός! Κοίτα πως είναι! Συγγνώμη, φίλε μου, είσαι έτοιμος να τρέξουμε? Οκ, έχω πάρει θέση. 3, 2, 1, φύγαμε! Είναι από πίσω μας. Ω, ναι, πάμε πιο γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα. Οχ, πήγε να μας περάσει. Κάνε πίσω. Οχ, Παναγία μου, χοροπηδάει. Οκ, πόσους γύρους πρέπει να κάνουμε? Εντάξει, είναι τεράστιος. Άμα μας πατήσει, πες να πεθάνουμε. Ω, ρε, θα μας περάσει. Οχ, όχι. Και, ναι, τα καταφέραμε. Και λέει ότι πήραμε άπειρο speed boost. Ω, ναι, δες. Τώρα είμαστε δυνατοί και γρήγοροι. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύω, να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας. Ωραία, και λέει ότι πρέπει να πάμε στο boxing ring. Πάμε για αγώνα box. Ω, κάτσε και μας έδωσε και γάντια. Ναι, πρέπει να το φορέσουμε. Ναι. Πάμε να δούμε τον αντίπαλό μας. Όπα, τι. Ο μυστικός αντίπαλος είναι ο Captain Panes. Οχ, όχι, δεν θέλω να πολεμήσω τον Panes. Ο δες τον έχει και γάντια, είναι έτοιμος. Οκ, είμαι έτοιμος για μια δίκαιη μάχη. Ω, ξεκινήσαμε. Έρχεται κατά πάνω μας. Αου, ρε, κάνει damage. Κάνε πίσω. Οκ, νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ damage. Ναι, είμαστε δυνατοί. Αλλά μας κάνει και αυτός πάρα πολύ. Χα, συγγνώμη Panes. Κάνε πίσω. Ναι, τα καταφέραμε. Ω, και μας έφερε πίσω. Οχ, όχι, αλλά πια δεν είμαστε τούμπανοι. Αλλά έχουμε κρατήσει τις δυνάμεις μας. Και αυτά εδώ πέρα τα γάντια. Τα οποία θέλω να τα δοκιμάσουμε σε ένα κανονικό mob. Αγελάδα, χα! Ω, παρε, τα βγάζει όλα μονόχητο. Οπότε απλά φαντάσου πόσο δυνατός ήταν ο Panes. Ωραία, και μας ρωτάει αλήθεια ή θάρρος. Οκ, το προηγούμενο θάρρος ήταν αρκετά δύσκολο. Και αυτό έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε λέω αυτή τη φορά να επιλέξουμε αλήθεια. Και φύγαμε. Ω, παρε, ρωτάει άμα έχεις κάνει εγγραφή. Ναι, εγώ δεν γίνεται να κάνω εγγραφή στο κανάλι μου, αλλά εσύ μπορείς. Οκ, λέω να απαντήσω. Ναι, γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι έχετε κάνει εγγραφή. Αλλά αν έχει φτάσει εδώ και δεν έχει κάνει εγγραφή, πήγαινε κάτω από το βίντεο και πάντα το κουμπί της εγγραφής σε 3, 2, 1. Το πάτησες? Καλώς ήρθες στο πακοχώρι. Οκ, ελπίζω να είναι σωστή απάντηση. Και πατάμε ναι. Τα καταφέραμε! Όχι, όχι, και εδώ πέρα λέει ότι έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Ωραία, και νομίζω ότι αυτή τη φορά θα πάμε με θάρρος. Ελπίζω να μην είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία, για να δούμε. Όπα! Λέει θάρρος, βρες τον Pillager. Όχι, όχι. Όχι, και πάνω έχουμε ένα χρονόμετρο. Pillager, πού βρίσκεσαι? Ω, και εδώ πέρα λέει ότι βρήκαμε το πρώτο μας στοιχείο. Για να το κάνουμε κλικ. Οκ, λέει ότι ξεκλειδώσαμε το στοιχείο μας και μας ρωτάει πού βρίσκουν οι villagers τα εργαλεία τους. Λογικά κάποια από αυτά τα σπίτια πρέπει να είναι ο blacksmith. Όχι, γιατί έχει τόσα σπίτια αυτό το χωριό. Γρήγορα, πού είναι ο blacksmith? Ω, νομίζω το βρήκαμε. Ναι, βρήκαμε το δεύτερο κλου. Ωραία, λέει ξεκλειδώσαμε δεύτερο στοιχείο και λέει ding ding ding. Τι είναι με αυτό? Οκ, τι πράγμα κάνει έτσι? Στην αρχή νομίζω ότι είναι τα anvils, αλλά μάλλον εννοεί την καμπάνα του χωριού. Γρήγορα, δεν μας μένει πολύ χρόνο. Πρέπει να βρούμε την καμπάνα. Πού βρίσκεται? Ω, να τη. 1, 2, 3. Ναι. Οκ, και κάτσε. Λέει ότι πρέπει να βρούμε diamonds και να ξεκλειδώσουμε το επόμενο στοιχείο με τόσο λίγο χρόνο που θα βρούμε diamonds. Οκ, ευτυχώς έχουμε ήδη iron αξίνα. Οπότε πάμε να βρούμε γρήγορα μια σπηλιά. Ας ελπίσουμε ότι έχει κάτι εδώ πέρα. Ω, ναι! Ναι! Πρέπει να βρούμε diamonds. Για να κατέβουμε γρήγορα κάτω τη σπηλιά. Πού είναι? Ω! Πλάκα κάνεις! Βρήκαμε diamonds! Ναι! Οκ, και λέει η αρχή. Τι εννοεί με αυτό? Οκ, πάμε πίσω στην αρχή. Κάτσε, ο Pillager ήταν στην αρχή όλη αυτή τη στιγμή. Κάντε άκρη, ζόμπι. Πρέπει να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πού βρίσκεται? Μην μου πεις ότι ήταν μέσα στο σπίτι που κοιτάξαμε. Όχι, δεν είναι εδώ. Πού είναι? Ω, μια σπηλιά. Ναι, τα καταφέραμε. Όπα, κάτσε. Και λέει τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οχ, όχι. Ναι, μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχουμε καθόλου armor. Οπότε, πριν πάμε στην επόμενη πόρτα, λέω να πάμε να βρούμε λίγα diamonds. Καθώς δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουμε. Γεια σας, θερατάκια. Μήπως έχετε δει πουθενά diamonds? Τσα! Οινγκ. Αυτό το σπαθί είναι τόσο δυνατό. Παπάουν. Παπάουν. Ω, και βρήκαμε diamonds. Ευχαριστούμε. Ω, και άλλα εκεί πέρα. Τι γίνεται εδώ κάτω? Παίρνουμε αυτά εδώ πέρα. Και παίρνουμε για αυτά εδώ τα diamonds.
Ω, κι άλλα! Ωραία, για νομίζω ότι θα χρειαστούμε και λίγο iron, γιατί δεν έχουμε και τόσα diamonds για πανοπλία. Ω, κάτσε κι άλλα εδώ! Ωραία, μαζεύουμε και λίγο iron, κάπως έτσι, και από εδώ πέρα. Παίρνουμε και λίγο coal. Και βάζουμε το iron να γίνεται. Κάπως έτσι. Και φτιάχνουμε πανοπλία. Ναι, τι ωραία ρούχα που έχουμε. Αν θες και εσύ ωραία ρούχα, έχω merch με όποιες σχέδια. Από footer, μπλούζες έως και αφίσες. Θα τα βρεις όλα στο creatorshop.gr και έχω link πάνω-πάνω στην περιγραφή. Ωραία, και είμαστε έτοιμοι να πάμε για το επόμενο επίπεδο. Ωραία, θάρρος ή αλήθεια. Ωραία, το μετανιώσω αυτό επειδή είναι πολύ δύσκολο επίπεδο, αλλά λέω να πάμε θάρρος καθώς τώρα είμαστε έτοιμοι για όλα. Ναι, δεν φοβόμαστε τίποτα. Ω, πάρε, πού είμαστε. Ένα βασίλειο φτιαγμένο από μέλη. Ωραία, λέει θάρρος. Μάζεψε μέλη από τα μελίσια. Όχι, μάλλον εκεί μέσα είναι τα μελίσια. Ελπίζω να μην έχει πολλές μέλισσες εδώ μέσα. Ω, αυτά εκεί πέρα πρέπει να είναι τα μελίσια τους. Οκ, ας πάμε να πάρουμε μερικά. Οκ, δεν ξέρουμε αν επιτρέπεται να τα πάρουμε αυτά. Οκ, ελπίζω να μας βλέπουν από εδώ πέρα. Για να δοκιμάσουμε να πάρουμε μερικά από αυτά τα μελίσια. Οκ, λέει, ξέχνα το μέλι, θα σου επιτεθεί. Τι θα μας επιτεθεί. Ω, παρε, τι είναι αυτό. Όχι, η βασίλισσα των μελισσών. Παναγία μου. Ω, παρε. Θα μας τσιμπήσει! Οκ, και μας μετάει μέλισσες. Ω, πήγε να μας τσιμπήσει! Κάνε πίσω! Κάτσε, επειδή μας τσίπησε, μόλις χάσαμε όλες μας τις δυνάμεις. Θα το μετανιώσεις αυτό που έκανες! Δες, θα σκοτώσουμε τα παιδιά σου! Α! Δεν της άρεσε καθόλου αυτό! Αου! Όχι, κάνει και πολύ damage! Α! Είναι όλα θυμωμένα! Κάτε πίσω! Ήρθε η ώρα να παίξουμε box! Χα! Οκ, δεν νομίζω ότι δουλεύουν τα γάντια του box στις μέλισσες. Πρέπει να σκοτώσουμε τη βασίλισσα! Α! Κάνε πίσω! Λίγο ακόμα! Ναι! Η βασίλισσα σας πέθανε! Αντίο! Ω, παρεδές! Η βασίλισσα μας πέταξε ένα bow! Ευχαριστούμε! Τα καταφέραμε! Ω! Ναι, πάλι καλά που πήραμε πανοπλία, καθώς χωρίς το armor νομίζω δεν θα είχαμε επιβιώσει. Ναμ. Ωραία, και μας ρωτάει, θάρρος ή αλήθεια. Και αυτή τη φορά θα ρωτήσω εσάς. Εσύ ποιο θα επέλεγες, θάρρος ή αλήθεια. Αν έχεις φτάσει ως εδώ, γράψε στα σχόλια τη λέξη θάρρος ή τη λέξη αλήθεια. Πέρασε μια μέλισσα και με τρόμαξε. Τι θέλεις, σκοτώσαμε τη βασίλισσά σου. Ναι, αυτό περίμενα κι εγώ. Φύγε μακριά μας. Ωραία, δεν φοβόμαστε τίποτα, οπότε πάμε να επιλέξουμε θάρρος. Ωραία, λέει θάρρος. Πέτα 10 γουρούνια μέσα στην τρύπα. Αυτή εδώ πέρα την τρύπα. Οκ, οπότε πάμε να βρούμε γουρούνια. Γουρουνάκια που βρίσκεστε. Ω, τα βρήκαμε. Ωραία, και πώς τα μαζεύω. Α, ναι, τα σηκώσαμε. Θα μας πιάσει η πλάτη μας. Ωραία, και ένα. Το πετάξαμε μέσα. Πάμε να πάρουμε κι άλλα. Α, μέσα κι εσύ. Έλα εδώ. Μην ανησυχείς. Θα πας με τους φίλους σου. Ένα και δύο. Όπα ρε, θα πάθω λουμπάγκο. Τέσσερα και πέντε. Έξι, εφτά, εννέα και το τελευταίο. Δέκα, τα καταφέραμε. Όπα ρε, τι γίνεται. Αου, γιατί μας επιτίθονται κάτι χήνες. Κάντε πίσω. Μάλλον δεν τους αρέσει που βάλαμε τα γουρούνια μες στην τρύπα. Θα το μετανιώσετε που μας επιτεθήκατε. Χα, ποιντσα. Ναι, τα καταφέραμε. Και έχουμε φτάσει σε πανδύσκολο επίπεδο. Οκ, ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Πήγαμε. Όπαρε. Θάρρος. Και λέει να ολοκληρώσουμε αυτό το parkour. Οκ. Α, όχι. Πού πάω τώρα. Ναι, α, δεν είμαι και ο καλύτερος στα parkour, αλλά νομίζω τα καταφέρνουμε. Okay, πάμε από εδώ. Κοιτάμε σε σκάλα. Ναι. Όπα, κάτσε. Και λέει ότι δεν τελειώσαμε. Πρέπει να πηδήξω στο νερό. Ποιο νερό. Όπα ρε. Τι λες. Εκεί κάτω έχει δύο τρυπούλες με νερό. Ναι, και πρέπει να σημαδέψουμε να πέσουμε εκεί μέσα. Οκ, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και φύγαμε. Όπα ρε, πόσο ψηλά είναι. Ναι, τα καταφέραμε. Και λέει να επιστρέψουμε πίσω. Όπα ρε, δες, κάτι μας έδωσε. Τι είναι αυτό. Ω, και λέγεται jetpack. Ωραία, για να το φορέσουμε. Ω, δες, μπορεί να φοράμε και το armor και το jetpack. Οκ, και για να δούμε. Ω, ναι, μπορούμε να πετάξουμε. Αυτό είναι τέλειο. Και πάμε να επιστρέψουμε πίσω. Woo! Και μας έφερε στο επόμενο επίπεδο. Αλλά αυτή τη φορά μπορούμε να πετάξουμε. Όπα ρε. Και λέει ότι φτάσαμε στο αδύνατο επίπεδο. Το πιο δύσκολο από όλα. Και μας ρωτάει, θάρρος ή αλήθεια. Αλλά αυτή τη φορά μάζεψε ό,τι χρειάζεσαι πριν συνεχίσεις. Ωραία, νομίζω ότι κατάλαβα ποιο είναι το επόμενο θάρρος. Καθώς για να μας ζητάει να μαζέψουμε ό,τι χρειαζόμαστε, μάλλον θα μας πάει στο δράκο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε ήδη έτοιμοι, οπότε δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Πάμε να πολεμήσουμε. Όπα ρε. Πώς είναι έτσι το end. Οκ, ευτυχώς μπορούμε να πετάξουμε καθώς έχουμε jetpack. Δες εδώ τι έχει γίνει στο end. Δράκε, ήρθαμε για να σε σκοτώσουμε. Ναι, και μας δίνει τη δοκιμασία να σκοτώσουμε το δράκο. Ωραία. Πάμε να σπάσουμε τους κρυστάλλους. Και τελευταίος. Ναι, δράκε, ήρθε η σειρά σου. Πού κρύφτηκε. Όπαρε, δες πόσο μεγάλο είναι αυτό το παλάτι του δράκου. Φαίνεται τέλειο. Αλλά δεν θα μας σταματήσει από το να τον σκοτώσουμε. Οχ, και κατεβαίνει. Πάμε να τον χτυπήσουμε με το σπαθί μας. Ναι, του κάνουμε πολύ damage. Ναι, και κατεβαίνει πάλι. Αλλά αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε το γάντι του Μποκ. Έλα εδώ, δράκε. Ω, δες damage! Κοίτα με ένα γιατί του κάναμε! Χα! Ναι! Τον σπάσαμε στο ξύλο! Και αυτό ήταν το Minecraft, αλλά θάρρος η αλήθεια! Και αν θες να δεις όταν έπαιζα Minecraft, αλλά τα mobs είναι πλούσια, πάτα το βίντεο στην οθόνη σου! Woohoo!